Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόρασης. Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε μετανάστες σημειώθηκε χθες βράδυ στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στις Σέρες, με αποτέλεσμα 3 άτομα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ήταν περίπου 11:30 το βράδυ όταν το ΕΚΑΒ Σερών δέχτηκε κλήση για συνδρομή και παραλαβή τραυματιών μέσα από το χώρο της δομής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δύο ομάδες από Γεζίντι, Σύριους και Παλαιστίνιους πιάστηκαν στα χέρια για θρησκευτικούς λόγους και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες. Πέτρες δέχτηκε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα να σπάσει το τζάμι του οδηγού, από τη μεριά του οδηγού, και να τραυματιστεί ελαφρά ο διασώστης οδηγός. Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στη δομή προσφύγων Σερών, όταν μετανάστες που φιλοξενούνται μέσα σε αυτή ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται σε άσχημο βαθμό, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε πετροπόλεμο που δυστυχώς είχε και κάποιους τραυματισμούς. Μάλιστα, κατά τον καυγά τους χρησιμοποίησαν ακόμη και πυροσβεστήρες που βρέθηκαν μπροστά τους. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ σημειώθηκε συμπλοκή εδώ στη δομή των Σερών μεταξύ μεταναστών οι οποίοι ήταν διαφορετικές εθνικότητες. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν η συμπλοκή να σημειώθηκε λόγω θρησκευτικών διαφορών. Από τους συμμετέχοντες στη συμπλοκή, 3 οδηγήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Σωστά, ως υπηρεσία, ως ΕΚΑΒ, κληθήκαμε περί τις 11:30 ώρα το βράδυ να συνδράμουμε για να παραλάβουμε κάποιους τραυματίες. Υπήρχε συμπλοκή μεταξύ μεταναστών. Έφτασε το ασθενοφόρο μας στο σημείο και κατά τη διάρκεια της παραλαβής 3 τραυματιών, βέβαια είχαμε και ένα μετανάστη ο οποίος εισέπνευσε σκόνη από πυροσβεστήρα, γιατί ανοίχθηκε και ένας πυροσβεστήρας, οπότε είχε εισπνευστικά προβλήματα. Ένα τυχαίο γεγονός, επειδή υπήρχε πετροπόλεμος εκεί στο σημείο, η μία πέτρα βρέθηκε να σπάζει το τζάμι του οδηγού του ασθενοφόρου, του συναδέλφου δηλαδή, του πληρώματος, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί ο συνάδελφος. Δηλαδή είχαμε μόνο υλικές ζημιές, έσπασε το τζάμι του οδηγού, από τη μεριά του οδηγού. Δεν ήταν δηλαδή για εσάς η πέτρα, ήταν μεταξύ... Όχι, ήταν εκ περιτροπής, ναι. Υπήρχε πετροπόλεμος και από νωρίτερα. Απλά όταν βγήκαν μέσα από το κοντέινερ οι συγκεκριμένοι μετανάστες, με αυτούς που είχαν τη διένεξη, συνεχίστηκε ο πετροπόλεμος και μία πέτρα δυστυχώς μας έσπασε το τζάμι από την πλευρά του. Πιο ευτυχές, ακριβώς, ναι. Ήμασταν στην καυτή ζώνη, έτσι λέγεται αυτή η ζώνη, λέγεται καυτή. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κάποιος συνάδελφος, αυτό ήταν το πιο ευτυχές για εμάς. Βέβαια εμείς έχουμε και άψογη συνεργασία με τη δομή και κυρίως με την κυρία Παναγιωτάκη που είναι διοικήτρια της δομής, γνώστης πρώτων βοηθειών. Σας πληροφορώ ότι η κυρία Παναγιωτάκη πάρα πολλές φορές χρειάστηκε να μεταφέρει με δικό της μέσον κάποιους ασθενείς στο νοσοκομείο που δεν έχριζαν, ας πούμε, να απασχολήσει το ΕΚΑΒ. Οι λόγοι της κόντρας ήταν καθαρά θρησκευτικοί, με τους Γεζίντι να επιτίθενται στο κοντέινερ των Παλαιστινίων και των Συρίων προσφύγων που φιλοξενούνται επίσης στη δομή Σερών. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και μάλιστα από τους Γεζίντι που δεν έχουν δώσει δικαιώματα κατά το παρελθόν. Λίγους μήνες πριν, Σύριοι και Παλαιστίνοι ήταν πολύ περισσότεροι μέσα στη δομή και ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί κάποιο ευτράπελο ή κάποιος διαπληκτισμός, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό που να οδηγήσει 3 άτομα στο νοσοκομείο και μεγάλη αστυνομική δύναμη στη δομή, ώστε αρχικά να σταματήσουν τον καυγά και δευτερευόντως να καταφέρουν να βγάλουν έξω τους Σύρους και τους Παλαιστίνιους, ώστε να τους οδηγήσουν στη δομή προσφύγων στο κλειδί. Από τον πετροπόλεμο έσπασε το τζάμι του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ ο διασώστης οδηγός δεν τραυματίστηκε, καθώς τα θραύσματα του γυαλιού δεν μπήκαν μέσα στα μάτια του, γιατί ο ίδιος φορούσε γυαλιά. Τυχώς εδώ πέρα στην πόλη μας δεν είχαμε κάποιο τέτοιο συμβάν, πέρα από το χθεσινό που, όπως σας είπα, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό συναδέλφου. Βέβαια, ο συνάδελφος πήγε για χειρουργική εκτίμηση και από χειρουργό οφθαλμίατρο και από τους χειρουργούς στα ΤΕΠ, χωρίς όμως κάποια παθολογικά ευρήματα. Γιατί τα τζάμια ναι, πέσανε πάνω στο συνάδελφο, στο πλήρωμα που οδηγούσε, που ήταν ο οδηγός δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Οπότε πέσαν πάνω του και αυτός θέλει να δει τι συμβαίνει. Ακριβώς, ναι, βεβαίως, φυσικά. Να πει κάτι στο μάτι μας, να μείνει ένα γυαλί μέσα μας. Ακριβώς, ναι.
Λύσει τα μεγαλύτερα προβλήματα των επαγγελματιών καλείται να δώσει η κυβέρνηση και μάλιστα άμεσα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά. Το πρόβλημα είναι κυρίως το λειτουργικό κόστος και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δυστυχώς στραγγαλίζουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κλείνουν η μία πίσω από την άλλη. Η φορολόγηση, η ρευστότητα αλλά και η αύξηση του λειτουργικού κόστους των επαγγελματιών θεωρούνται από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αφορούν τον κλάδο και αναζητούν άμεσα λύση. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, Γιώργος Καβαθάς, επισημαίνει πως ναι μεν είναι θετικό πως η οικονομία πάει καλά και ανεβαίνουμε επενδυτική βαθμίδα, αλλά το πρόβλημα είναι πως αυτό δεν φαίνεται καθόλου στην καθημερινότητα των πολιτών και των μικρών επαγγελματιών. Νομίζω ότι είναι τρία τα προβλήματα και το επιτείνει η φορολόγηση, η αλλαγή του φορολογικού νόμου. Είναι το πρόβλημα της ρευστότητας και χρηματοδότησης, το πρόβλημα της αύξησης του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων λόγω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης και το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, διότι αυτές συσσωρεύονται δημιουργώντας ένα άγχος και μια φόβο όχι μόνο στους επαγγελματίες αλλά και στη διεθνή κοινωνία. Μπορούν, βλέπετε, ότι ενώ ακούμε ότι η οικονομία έχει κάνει βήματα μπροστά και ότι τα καταφέρνουμε και ανεβαίνουμε βαθμίδα, αυτό φαίνεται στις μικρές επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, είναι θετικό ότι η χώρα στους οικονομικούς δείκτες πάει καλά. Είναι θετικό ότι ανεβήκαμε επενδυτική βαθμίδα, η αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας. Έχει να κάνει με το δανεισμό σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, αλλά και το δανεισμό μέσω του τραπεζικού συστήματος. Άρα και μείωση επιτοκίων. Το πρόβλημα είναι όμως αυτό δεν έχει διάχυση ούτε στην κοινωνία ούτε στη μικρή επιχειρηματικότητα. Άλλωστε έχουν πει σοφότεροι εμού, όταν ευημερούν οι αριθμοί υποφέρουν οι λαοί. Ο κύριος Καβαθάς υποστηρίζει πως από πλευράς κυβέρνησης φαίνεται πως στόχος είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να εξαφανιστούν και να μείνουν μόνο μεγάλες πολυεθνικές ώστε να μαζεύουν και όλο το χρήμα. Έχω την αίσθηση ότι εφαρμόζεται από την κυβέρνηση το δόγμα Πισαρίδη, δηλαδή μείωση της αυταπασχόλησης και της μικρής επιχειρηματικότητας υπέρ της μισθωτής εργασίας. Άρα οι πολιτικές που ακολουθούνται και ακολουθούνται όχι μόνο στο επίπεδο των χρηματοδοτήσεων, ακολουθούνται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Όταν δείτε τις δημοσιεύσεις θα δείτε ότι αναφέρονται σε κόφτες που είναι 2 ή 3 ετήσιες μονάδες εργασίας. Άρα σημαίνει ότι η αυταπασχόληση και το 75% της ατομικής επιχείρησης δεν εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Άρα δεν μπορεί να πάει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, άρα θα μείνει εκτός νυμφώνος. Και βέβαια και οι πολιτικές της υπερφορολόγησης των μικρών επιχειρήσεων, του ασθενέστερου κομματιού της επιχειρηματικότητας της χώρας, κατατείνει στην επικράτηση της άποψης ότι εφαρμόζεται το δόγμα Πισαρίδη. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούν να κάνουν οι συναδελφοί? Κοιτάξτε, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, είναι σαφές ότι οι 400.000 αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα είναι ένα μεγάλο μέγεθος για την ελληνική οικονομία. Τους διαχωρίζουμε σε επιχειρηματικότητα ανάγκης και σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, αλλά νομίζω ότι το μέτρο που πρέπει να ληφθεί για να το αντιληφθούν βεβαίως και οι συνάδελφοί μου είναι η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων, clusters, να συνενωθούν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σε μεγαλύτερες, να δημιουργήσουν και αλυσίδες αξίας, να κάνουν οικονομίες κλίμακας, να γίνουν ανταγωνιστικότερες. Αυτό είναι αλλαγή κουλτούρας όμως. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με κλείσιμο των εθνικών οδών σε πολλά σημεία από αύριο, με συλλαλητήριο και τρακτέρ στην Αθήνα, αποφάσισαν οι αγρότες σήμερα στην Οίκια. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, ο κύριος Διαμαντής Διαμαντόπουλος, να πούμε περισσότερα από τα όσα αποφάσισαν οι αγρότες της χώρας. Κύριε Διαμαντόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάρθηκαν αποφάσεις στην Οίκια σήμερα. Τι ακριβώς αποφασίστηκε αναλυτικά, πρόεδρε? Κοιτάξτε, το σημαντικό το μήνυμα είναι ότι συνεχίζουμε όλοι ενωμένοι, όλη η Ελλάδα μαζί. Θα πάμε, έχουμε αποφασίσει το πλαίσιο των ετοιμάτων, έχουμε αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Δίνουμε μέχρι την Πέμπτη περίοδο
ας πούμε χάριτο στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να δει τα θέματα μας και να μας απαντήσει, ούτως ώστε να πάμε σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, την Παρασκευή όλα θα αλλάξουν, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και θα δουν και πολύ ωραίο κλείσιμο των δρόμων και ούτω καθεξής. Εμείς βέβαια αυτό που λέμε είναι ότι ξεκινήσαμε έναν αγώνα τον οποίο το θέλαμε να είναι σε άλλο κλίμα και σε άλλη βάση, ο αγώνας να είναι καθόλου απολιτισμένος. Δυστυχώς όμως μας σπρώχνουν στο να πάμε σε μία μορφή αγώνα η οποία είναι η μορφή που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια με το κλείσιμο των δρόμων. Δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε, λόγω του ότι το προβλήματος που έχουμε αυτή τη στιγμή οι αγρότες είναι, τίθεται θέμα επιβίωσης του αγροτικού επαγγέλματος των αγροτών στα χωριά, οπότε θα αναγκαζόμαστε να πάμε σε μια τέτοια μορφή κινητοποίησεων. Κύριε Διαμαντόπουλο, αποφασίσατε και μια λίστα με 6 αιτήματα? Η λίστα είναι, το πλαίσιο των αιτημάτων είναι 3, mm-hmm. τα οποία είναι το πετρέλαιο, είναι το ρεύμα και η νέα ΚΑΠ. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα το οποίο είναι της Θεσσαλίας, είναι ένα πρόβλημα μόνο του, το οποίο θα συμπαρασταθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Είναι φυσικά ο Ντάνιελ, είναι οι πλημμύρες που είχαν, οι καταστροφές που είχαν. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα από μόνο του και μόνο. Αύριο θα γίνει πρώτα, φαντάζομαι, ενημέρωση στους συναδέλφους σας εδώ στις Σέρες και μετά θα κλείσετε τον δρόμο, την Αγνατία Οδό στο ύψος του Στιμονικού. Εμείς θα συνεχίσουμε το συμβολικό αποκλεισμό της Αγνατίας Οδού στον κόμμα του Στιμονικού. Ο συμβολισμός είναι, το κλείσιμο θα είναι συμβολικό για ένα μισάωρο. Από εκεί και πέρα σας είπα μέχρι την Πέμπτη και από την Πέμπτη και μετά θα δούμε ανάλογα με τις εξελίξεις πώς θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Πάντως νωρίτερα ο κύριος Αυγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε κάλεσμα. Ελάτε, λέει, να συζητήσουμε αγρότες και μάλιστα, όπως είπε στο τέλος της τοποθέτησής του, τα προβλήματα στις δημοκρατίες λύνονται με διάλογο και με διάθεση για συνεννόηση στην όποια κυβέρνηση επιμένει, λέει. Στην οποία η κυβέρνηση επιμένει. Σε διάλογο. Ακούστε λίγο. Ο κύριος Αυγενάκης, αν θα πάμε να συζητήσουμε το ζήτημα του πετρελαίου, θα μας πει ότι υπεύθυνη είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Αν θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα του ηλεκτρικού, θα μας πει υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας. Ναι. Άρα λοιπόν τα ζητήματα που έχουμε βάλει και τα θέματα που έχουμε νομίζω ότι χρήζουν κυβερνητικής απάντησης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα εσείς ζητάτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη? Εννοείται, ναι, ναι. Υπάρχει φως στο τούνελ στο θέμα αυτό? Κοιτάξτε, κάποια δημοσιεύματα σήμερα που είδαμε κι εμείς, είτε στην Καθημερινή είτε αλλού στα social media και ούτου καθεξής, είδαμε ότι ίσως να υπάρξει ένα φως στο τούνελ. Ίσως. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να έχουμε κάτι χειροπιαστό. Τα δημοσιεύματα είναι δημοσιεύματα. Άρα λοιπόν περιμένετε μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή βλέπουμε. Περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε κάτι θετικό. Θα έχουμε μια αυτή την περιβόητη πρόσκληση τους ώστε να συζητήσουμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Θα δούμε. Μάλιστα. Και η συζήτηση δεν ξέρουμε αν γίνει, αν θα έχει αισιο τέλος. Όλα θα εξαρτηθούν από τα πάντα. Κύριε Διαμαντόπουλε, να ρωτήσω κάτι για τοπικό επίπεδο. Είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των συναδέλφων σας ή περιμένετε και το επόμενο διάστημα να έρθουν κι άλλοι συνάδελφοί σας στο σημείο εκεί για να φανεί περισσότερη μαζικότητα? Κοιτάξτε, το συλλαλητήριο που είχαμε κάνει, όπως ξεκινήσαμε τέλος πάντων αυτό όλο τον αγώνα που δίνουμε αυτές τις μέρες μέσα στην πόλη των Σειρών, νομίζω ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, κάτι το μοναδικό. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν μπορούν να μείνουν λόγω του ότι έχουν δουλειά 24 ώρες το 24, είναι σεβαστό.
και οι άνθρωποι αυτοί αποχώρησαν, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν στο πλευρό μας, όποτε μπορούν με τη φυσική τους παρουσία έρχονται. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους τους αγρότες των Ονοσερών, είτε με το τράκτερ είτε με τη φυσική παρουσία, να έρχονται κάθε μέρα εκεί δίπλα μας. Θα χρειαστούν όλοι την κατάλληλη στιγμή. Όλοι θα πρέπει να είμαστε εκεί, να φαινόμαστε και ο καθένας μετράει ξεχωριστά ως μονάδα. Μάλιστα. Αύριο ο δρόμος τι ώρα περίπου θα κλείσει, κύριε Διαμαντόπουλε? Μία η ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη. Καλά, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, σε ό,τι αφορά το διάλογο που θέλει να κάνει με τους αγρότες από το βήμα της Βουλής. Αυτές τις μέρες πολλά ελέγχθησαν και πολλά εγγράφησαν. Εκείνο που μετράει όμως, από τη μία, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όπως εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διάλογο, και από την άλλη η επιθυμία των ίδιων των αγροτών που διαμαρτύρονται για εξεύρεση λύσεων. Εν ώψη των αποφάσεων που θα λάβουν σήμερα οι αγρότες μας που βρίσκονται στους δρόμους, θέλω να επισημάνω ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο μαζί τους. Σε όλους τους τόνους και όλα τα επίπεδα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η ενίσχυση του πρωτεϊνού τομέα και η επίλυση των προβλημάτων του κλάδου αποτελεί προτεραιότητά μας. Γνωρίζουμε ότι πολλά από τα προβλήματα αυτά, λόγω της κλιματικής κρίσης και ενεργειακής κρίσης, έχουν ενταθεί. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε και να λάβουμε ρεαλιστικές αποφάσεις μαζί. Αποφάσεις που διασφαλίζουν ένα πιο σταθερό μέλλον στην αγροτική παραγωγή, χωρίς όμως να υπονομεύουν το αύριο της χώρας και συνολικά οι μακροχρόνιες θυσίες του ελληνικού λαού. Το μέλλον μας είναι κοινό και διαμορφώνεται μόνο μέσα από την κοινή προσπάθεια, με συνενέσεις και διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις και αρνήσεις. Τα προβλήματα στις δημοκρατίες λύνονται με διάλογο και με διάθεση για συνεννόηση, στα οποία η κυβέρνηση επιμένει. Την πρώτη τους εθελοντική αιμοδοσία για το 2024 διοργανώνουν αύριο Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί των Σερών, οι οποίοι καλούν όλους τους Σεραίους και τις Σεραίες να έρθουν και να χαρίσουν μία φιάλη αίμα σε έναν συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στη λέσχη της αστυνομίας Σερών, η οποία και βρίσκεται μέσα στον αύριο χώρο του διοικητηρίου. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο για την Τετάρτη 7 του μήνα. Θα έχουμε 9:30 στην λέσχη μας παραπλεύρου του κτηρίου της Νομαρχίας, την πρώτη μας εθελοντική αιμοδοσία για το έτος 2024. Καλούμε όποιος θέλει και όποιος μπορεί να έρθει να αιμοδοτήσει. Εμείς ενισχύουμε και την Τράπεζα Αιμοδοσίας του Σωματείου μας, αλλά ενισχύουμε και τα αποθεματικά του σταθμού αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Καλούμε λοιπόν όποιους οι συνάδελφοι μου έχουν ενημερωθεί. Με έχουν πει πάρα πολύ ότι θα προσέλθουν και θα έρθουν πάλι για να συμμετέχουν, να βοηθήσουμε σε αυτό το κοινωνικό ρόλο που αναλογεί στον καθένα μας. Και καλούμε όποιος πολίτης θέλει και μπορεί να αιμοδοτήσει να έρθει να μια την Τετάρτη, ώστε να ενισχύσουμε την τράπεζα αίματος του νοσοκομείου, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε το αίμα δεν μπορούμε να το δούμε πουθενά αλλού, πρέπει να το έχουμε για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Καλή διαχείριση για να φτάσουν τα χρήματα έως και το τέλος του μήνα, δηλώνουν ότι κάνουν οι Σεραίοι καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα Τρίτη βρέθηκαν στη λαϊκή αγορά των Σερών για να προμηθευτούν τα απαραίτητα, κυρίως ό,τι αφορά φρούτα και λαχανικά. Η κίνηση που σημειώθηκε ήταν σχετικά αυξημένη, ενώ ότι η γνώμη των Σεραίων για τις τιμές των προϊόντων ήταν διχασμένη. Αυξημένη ήταν η κίνηση σήμερα Τρίτη στη λαϊκή αγορά των Σερών, με τους καταναλωτές να αναζητούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά στις καλύτερες τιμές. Οι περισσότεροι από νωρίς το πρωί γέμιζαν τα καρότσια τους με ό,τι ακριβώς χρειάζεται το νοικοκυριό τους. Πολλά. Από όλα. Α, γεμάτο το πορτοφόλι. Λαχανικά, φρούτα. Τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται η όρτη είναι εβδομάδα. Ακόμα τίποτα. Α, τώρα βγήκατε. Μόλις μπήκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ καλά. Τέλεια. Για όλα. Δόξα τω Θεώ, να μην σταματήσει η λαϊκή. Όχι, τη βρίσκουμε. Πολύ ωραίες τιμές. Τέλεια, παιδιά. Καλές είναι. Αγοράζουμε, εντάξει. Υπάρχουν πάντα και οι συνταξιούχοι που δηλώνουν πως οι τιμές στη λαϊκή είναι σχετικά καλές και αν κάνεις καλή οικονομική διαχείριση, τότε ο μήνας βγαίνει. Λεμόνια και πορτοκάλια. Αυτά μας χρειάζονται σήμερα. Τι λέει η νοικοκυρά εδώ, τι θέλει άλλο?
Ό,τι ήθελαμε τα πήραμε. Τιμές καλές. Καλές είναι. Καλές είναι. Ό,τι φτά να έχει. Εντάξει, έχουμε. Τώρα είναι αρχές του μήνα. Τι αρχές του μήνα. Και στο τέλος θα έχουμε. Να ξέρεις να ψωνείς. Άρα πρέπει θέλει να κάνουμε σωστή διαχείριση. Βέβαια. Σωστή και καλή. Άρα άμα κάνουμε σωστή διαχείριση. Τα πράγματα είναι φτηνά, αλλά εμείς τα σκορπάμε και τα πετάμε. Να το ξέρεις αυτό. Γιόμουσαν σκουπίδια. Τα τέτοια. Και άλλοι δεν έχουν φάει και εμείς κάνουμε παράπονο. Δεν είδες πώς ποιος πεινάει. Όλοι σαν μάγουλα, σάφραν και όλες είναι. Έχουν ανέβει, είδατε κάποια προϊόντα που ανέβηκαν. Ορισμένα. Δηλαδή τύπου σπανάκια και τέτοια ή αυτά που είναι εκτός εποχής. Μάλλον εκτός εποχής. Φτάρουν τα λεφτά, κάνουμε καλή διαχείριση για να μας φτάσουν. Φυσικά. Φυσικά κάνουμε καλή διαχείριση, οπωσδήποτε. Πόσα λεφτά ξοδεύετε την εβδομάδα στη Λαϊκή για να πείτε ότι έχει το τραπέζι, έχει το ψυγείο? 20 ευρώ. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές. Ναι. Γιατί λέτε? Γιατί, ξέρω εγώ. Είναι και το κρύο, αλλά και ανεβαίνει πολύ. Άρα και εμείς ξοδεύουμε λιγότερα ή ξοδεύουμε τα ίδια? Λιγότερα, πάντα λιγότερα παίρνουμε, πάντα. Δεν αφήνουμε να πετάξουμε πράγμα. Είμαστε και συνταξιούχοι, δεν φτάνουνε. Οπότε θέλει καλή διαχείριση για να μας φτάσουμε. Ακριβώς έτσι. Και επειδή σήμερα είναι Τρίτη και έχει Λαϊκή, το ψάρι είναι απαραίτητο και εκεί οι τιμές ήταν σχετικά καλές. Απ' όλα. Από όλα τα καλά. Πατάτες, κρεμμύδια, όλα. Όλα. Λαχανικά, μαρούλια, αυτά. Τιμές καλές. Καλές. Φτάνει το πορτοφόλι. Κάτι γίνεται. Ζοριζόμαστε. Το ψαράκι, τι ψαράκι πήραμε σήμερα Τρίτη? Πέρκα. Θέλουμε εμείς καθαρό ψαράκι, δεν μπορούμε να βλέπουμε τα κόκαλα. Είμαστε περασμένη ηλικία. Υπάρχουν βέβαια πάντα και αυτοί που βρίσκουν τις τιμές λίγο τσιμπημένες και δυστυχώς αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα. Τιμές είναι να τις πάρουμε και να τις πετάξουμε. Να τα φάνε οι ίδιοι τους. Πολύ ακριβές. Για λεφτά δεν έχω, τι να πάρω, τίποτα. Όχι. Ορισμένο, ναι, ορισμένο. Κάτι λένε. Τι να μου ρωτήσεις, παιδάκι μου, θα πω κακά λόγια, γι' αυτό δεν το αφήνεις. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής ΑΔΕΔΗ, τον κύριο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ Σερών, τον κύριο Βασίλη Παπαχρήστο, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Παπαχρήστο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, το Νομαρχιακό Τμήμα ζητά την άμεση ενίσχυση των μονάδων υγείας και συγκεκριμένα του Κέντρου Υγείας των Σερών. Πραγματοποιήσατε τις προηγούμενες ημέρες μία συνάντηση εκεί με τους υπευθύνους του Κέντρου Υγείας. Τι αποκομίσατε και ποια είναι τα αιτήματά σας? Αυτό το οποίο, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, έχουμε την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη την οποία υποστηρίζουν τα Κέντρα Υγείας. Mm-hmm. Και γιατί δημιουργήθηκε αυτό? Για να αποσυμφορείται το νοσοκομείο, το κάθε νοσοκομείο. Επειδή είχαμε δει μια δυστοκία, μια δυσκολία στα ραντεβού, στις καθυστερήσεις, περάσαμε από εκεί, κάναμε μια επίσκεψη, μιλήσαμε με τον υπεύθυνο, μιλήσαμε και με τους συναδέλφους. Αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη προσωπικού, υποστελεχωμένου. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσλειτουργία στο ίδιο το Κέντρο Υγείας που βαραίνει και το νοσοκομείο αλλά και τους σειραίους πολίτες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο συνολικά και από εμάς αλλά βεβαίως και από τους εργαζομένους εκεί είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει στελέχωση, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση ούτως ώστε κάποιες απλές ιατρικές πράξεις να μπορούν να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο από το Κέντρο Υγείας. Μιλάμε για συγκεκριμένα. Και η υποδομή η οποία είναι ελλειμματική, έχει από όταν έγινε με την μετάσταση από το ΙΚΑ και δημιουργήθηκε το Κέντρο Υγείας, τραβά σε χρόνο και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η υποστήριξη σε κτηριακό, συνεκτηριακή υποδομή. Ενώ υπάρχουν υπερσύγχρονα μηχανήματα, ναι, ακτινοδιαγνωστικά, δεν υπάρχει το προσωπικό, είναι λιπές το προσωπικό για να μπορέσει να υποστηρίξει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο εσωτερικό λαό. Σε συγκεκριμένες ειδικότητες υπάρχει προστελέχωση, κύριε Παπαχρήστου?
Σύμφωνα με αυτά που μας μετέφεραν, υπάρχει πρόβλημα στους ακτινολόγους, υπάρχει πρόβλημα και στους παθολόγους. Σε κάποιες άλλες είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλλά γενικά όταν κάποιος γίνεται προκήρυξη, κάποιες εξ αυτών χαρακτηρίζονται και άγονες, διότι υπάρχει το χαρακτηριστικό ότι λες, ωραία, θα πάω εκεί. Και αν δεν βρίσκομαι μόνιμα στο κέντρο υγείας, αλλά μετακινούμαι για να παρέχω και τις, άλλες, και τις υπηρεσίες μου στο νοσοκομείο, αυτό είναι ένα θέμα. Καθένας το σκέφτεται. Εκεί υπεύθυνοι του κέντρου υγείας τι σας είπαν? Αυτά τα πράγματα που σας είπα, αυτά συζητήσαμε, αυτά είπαμε. Και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει προκήρυξη για να υπάρχει προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει, με βασική προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορεί να γίνονται μεταφερόμενοι το ιατρικό προσωπικό από το κέντρο υγείας στο νοσοκομείο για να το υποστηρίξει. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος όπου η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί και άλλα προβλήματα στο άλλον χώρο. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να δουλεύει έναν μήνα 30 ημέρες ο γιατρός, αλλά μετακινούμενος και κάνοντας εφημερίες κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο, βλέπετε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα και γι' αυτό δεν υπάρχουν και πολλά ραντεβού για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το προσωπικό. Την περασμένη εβδομάδα μας έλεγε ο κύριος Βάκαλος ότι υπάρχει μια απόφαση από την Τέταρτη ΙΠΕ για να μετακινηθούν γενικοί γιατροί από τα κέντρα υγείας στο νοσοκομείο, που και εκεί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αλλά όντως και στα κέντρα υγείας υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι λειτουργικό, κύριε Πρόεδρε. Να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και κατανοητό και νομίζω ότι όλοι μας το βιώνουμε όταν κάποια στιγμή χρειάζεται να πάρουν τις υπηρεσίες τις υγειονομικές. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να στελεχωθούν σωστά, άρτια, πλήρως τα κέντρα υγείας. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε πάντα θα πηγαίνουμε σε εμβαλωματικές λύσεις των μετακινήσεων των γιατρών από το Στριμονικό, από τη Μαυροθάλασσα, από την Ιγρήτα, από όπου υπάρχει τη Ζύχνη, να πάει στο κέντρο υγείας ή να πάει στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει στήριξη, δεν μπορεί να υπάρξει βοήθεια. Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό επίσης ότι αυτό βοηθά, δίνει ανάσεις, δίνει αναπνές στο ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στο νοσοκομείο. Δηλαδή όταν όλες οι διαδικασίες καταλήγουν στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να αντέξει το νοσοκομείο. Δεν γίνεται να αντέξει. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνουμε για... Εκεί θα έχουμε τα έκτακτα περιστατικά, τα σοβαρά. Δεν είμαι και γιατρός, αλλά αυτά έτσι είναι κοινή λογική. Και βέβαια στους νοσηλευμένους. Όταν βέβαια όλα αυτά επιβαρύνουν στα εξωτερικά ιατρία, δεν μπορεί να ανασάνει το νοσοκομείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να στελεχωθούν. Αυτό είναι κάτι εκ των όνων κάνες. Δηλαδή το νοσοκομείο το ζητά συνεχώς, μα και τα κέντρα υγείας το ζητούν. Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστο, τέτοιες επισκέψεις θα πραγματοποιήσετε και στα περιφερειακά κέντρα υγείας? Ναι, βεβαίως. Έχουμε σκοπό και έχουμε σκοπό να πάμε και στην... Μας έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγής προϊσταμένου, πώς χαρακτηρίζεται τη Τετάρτη, είπε. Ναι. Θα πάμε και εκεί. Να δείξουμε και να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Το οποίο, επαναλαμβάνω, βαραίνει τη σεραϊκή κοινωνία. Έτσι, είναι εις βάρος της σεραϊκής κοινωνίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για το καλό βράδυ. Να είστε καλά. Με ευχές για μια χρονιά χωρίς προβλήματα και χωρίς μεγάλη φορολόγηση, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς έκοψε τη βασιλόπιτα της ΟΕΒΕΣ. Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι φορέων αλλά και άλλων συλλόγων, προκειμένου να τιμήσουν τα μέλη και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, με τον πρόεδρο Σωτήρη Κοτζαμπά να εύχεται χρόνια πολλά και καλή χρονιά χωρίς προβλήματα σε όλους. Ευχηθώ εκ μέρους του Προεδρείου το 2024 να είναι μια χρονιά ειρήνης, μια χρονιά δημιουργίας, μια χρονιά που θα αφήσει πίσω τα προβλήματα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων, της κοινωνίας, γιατί είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που κι αυτή συμπάσχει με τα ίδια ή μεγαλύτερα προβλήματα. Να τονίσω ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικές που έχουν ακολουθεί από την κυβέρνηση έρχονται σε σαφή αντίθεση
με τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Σε ευχάριστο και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τα επαγγελματικά σωματεία και μέλη της ΟΕΒΕΣΕΡΟΝ, που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία, παρουσία και του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργου Καβαθά, ο οποίος θέλει, όπως δηλώνει, να έχει πάντα επαφή με τις τοπικές ομοσπονδίες, αλλά και τα μέλη. Από νωρίς το πρωί, ο κύριος Καβαθάς έκανε παράλληλα και επαφές, όπως και συζητήσεις γύρω από τα προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες. Είμαι εδώ για την εγκοπή αφενός της Βασιλόπιτας. Αφιφτέρου να έχω επαφή με την τοπική ομοσπονδία και τα μέλη της. Και σήμερα επισκεφθήκαμε και το Δήμο Εμμανουήλ Παπάκη, είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, συζητώντας και προβλήματα και προοπτικές συνεργασίας του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ με τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά στο επίπεδο μελετών για τις ανάγκες τοπικής οικονομίας. Είχαμε την πρώτη συζήτηση, θα ακολουθήσουν και επόμενες συναντήσεις με τους επιστήμονες του Ινστιτούτου και στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το επαναλειτουργούσα Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων του Σιδηροκάστρου και είχαμε μια συζήτηση με τους επαγγελματίες. Αναφερθήκαμε στα προβλήματα των κλάδων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτά διαμορφώνονται και από το γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται, των επιπτώσεων του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης, αλλά και της αλλαγής που έφερε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για την ασφάλιση, για την φορολόγηση των επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και αυτά που ασχολούμαι. Ευχές για όλους τους Έλληνες και για τους Σεραίους ιδιαίτερα, το 2024 να είναι ειρηνικό, να είναι δημιουργικό, να μας απαλλάξει από προβλήματα και να φέρει ευημερία για την κοινωνία καταρχάς, που αυτό θα φέρει ευημερία για τις επιχειρήσεις. Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι φορέων αλλά και άλλων συλλόγων προκειμένου να τιμήσουν τα μέλη και τη διοίκηση του ΣΟΕΒΕΣ, με τον πρόεδρο Σωτήρη Κοτσαμπά να εύχεται χρόνια πολλά και καλή χρονιά χωρίς προβλήματα σε όλους. Κοπή Βασιλόπιτα σήμερα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων. Έχουμε την τιμή να είναι ο πρόεδρος μας ΓΕΣΕΒΕ εδώ πέρα να παραβρίσκεται και πάρα πολλοί φίλοι και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕΒΕ. Είναι μια καθιερωμένη εκδήλωση που κάθομαι κάθε χρόνο προς την τιμή του Προέδρου και των σωματείων και των αντιπροσώπων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Εγώ έχουμε υγεία, πολλές δουλειές, καλές δουλειές να έχουμε και τίποτα άλλο. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, Αθανάσιος Μαλιαράς, από την πλευρά του επισήμανε τη μέγιστη σημασία της μακρόχρονης λειτουργίας και του αγώνα που δίνουν οι επαγγελματίες για την προάσπιση των συμφερόντων του κάθε κλάδου. Ήρθαμε εδώ να δούμε όλα τα σωματεία, όλα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων. Είναι μια βασιλόπιτα καθιερωμένη, η οποία γίνεται κάθε χρονιά από την ΟΕΒΕΣ. Σαν επιμελητήριο να πούμε ότι είμαστε κοντά στα σωματεία μας, δίπλα στα σωματεία, τα στηρίζουμε. Όσες φορές έχουμε έρθει με την ΟΕΒΕΣ σε συμφωνία, όσες φορές έχουμε συζητήσει, έχουμε έρθει σε συμφωνία, αλληλοβοηθιόμαστε, βοηθάει ο ένας το έργο του άλλου. Είμαστε εδώ, τους στηρίζουμε, το γνωρίζουν, το έχουν καταλάβει. Και ήρθαμε εδώ έτσι για να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους. Καλύτεροι φίλοι και συνεργάτες των επαγγελματιών, οι λογιστές, οι οποίοι λόγω των συνεχών αλλαγών στην νομοθεσία και στη φορολογία, καθημερινά πρέπει να τους ενημερώνουν τους επαγγελματίες, ώστε να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πώς να δουλέψουν για να μην βρεθούν εξ απρόοπτου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Κοτσαμπά για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση του ΟΕΒΕΣ. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια αφορολόγητα, μιλώντας από την δική μου πλευρά, και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις σας ευχηθούμε ότι τη νέα χρονιά ο νέος φορολογικός θα φέρει όσο λιγότερες δυσμενείς επιπτώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις. Όντως είστε οι καλύτεροι συνεργάτες τους, των ανθρώπων, των επαγγελματιών. Είμαστε οι καλύτεροι συνεργάτες τους και δυστυχώς με όλες αυτές τις καθημερινές αλλαγές των νόμων, των φορολογικών, πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα τους και να τους ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις. Εκδηλώσεις κοπής για τη Βασιλόπιτα πραγματοποίησε και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Νομού Σερών αλλά και ο Σύλλογος Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας. Όλοι ευχήθηκαν στα μέλη τους να έχουν πάνω απ' όλα υγεία, καθώς αυτό είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
Σπάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου. Διού Θεόφρεπος εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσαν. Ταν των ανθρώπων ήθη κατεκοσμήσας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιεπρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχετε, αδελφοί μου. Σε ένα ζεστό και αρκετά οικογενειακό κλίμα, τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερών έκοψαν τη βασιλόπιτά του, ανταλλάσσοντας ευχές με πρώτη και καλύτερη την ευχή της υγείας των μελών, τα οποία πέρασαν ή κάποια περνούν ακόμη και σήμερα δύσκολα. Σκοπός του Συλλόγου: να βοηθά όποιους ανθρώπους νοσούν από καρκίνο και χρειάζονται βοήθεια, από φάρμακα έως και ένα απλό τηλεφώνημα για να μιλήσουν. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Αγγελική Μούλιαρα, φροντίζει πάντα τα μέλη να θεωρούν ότι ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια. Μας παίρνει από ένα κομμάτι. Ξέρετε, αυτό το μοίρασμα δείχνει και την ενότητα που πρέπει να έχουμε όλοι μεταξύ μας σε αυτή την κοινωνία. Και σας, αυτός ο σύλλογος, ο τόσο ιδιαίτερος, ξέρετε, η ενότητα σε εσάς είναι πιο ουσιαστική, διότι ο σύλλογος δημιουργήθηκε έχοντας ο καθένας έναν προσωπικό σταυρό. Και ευχόμαστε ολόψυχα αυτός ο προσωπικός σταυρός όταν μοιράζεται και ο καθένας δείχνει την αλληλεγγύη του στον άλλον, ευχόμαστε να είναι πιο ελαφρύς. Ναι, η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα σήμερα. Έχουμε μαζευτεί εδώ μέλη, φίλοι. Έτυχε να είναι σήμερα και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να το γιορτάσουμε διπλά σήμερα. Έχει πάντως αρκετό κόσμο, είναι όλοι. Ναι, πραγματικά θα έχουμε επιτυχία. Όλοι αυτοί που είναι εδώ είναι μέλη μας, οι οποίοι έχουν νοσήσει από καρκίνο και φίλοι. Πόσο σημαντικό είναι να έρχονται κοντά στο σύλλογο άνθρωποι οι οποίοι νοσούν ή που μπορεί να μπαίνουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία? Κάποιοι έρχονται ευχάριστα για να έρθουν κοντά με ανθρώπους που έχουν περάσει τον καρκίνο και κάποιοι, όπως πάντα, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση. Δεν θέλουν να ακούν για τον καρκίνο, ακόμα και αν νοσήσουν και μετά, μόλις το ξεπεράσουν, δεν θέλουν να έχουν αυτή την ευαισθησία, να το πω, πώς να το πω, δεν ξέρω. Δεν θέλουν να έχουν τη ζεστασιά. Είναι σαν να το διαγράφουν τελείως από τη ζωή τους, από το μυαλό τους, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ναι, θέλουν να το ξεχάσουν, σαν να ήταν μια κακιά στιγμή, έχει περάσει και δεν θέλουν να έχουν μετά καμιά σχέση. Έχετε βοηθήσει κόσμο που μπήκε στο σύλλογο πάρα πολύ δειλά, ενώ τον έχετε βοηθήσει να ξεπεράσει το πρόβλημα με την έννοια του ψυχολογικού, γιατί η στήριξη είναι αυτή, το ότι συζητάς με κάποιον που έχει περάσει το ίδιο? Αρκετό κόσμο έχουμε βοηθήσει, ναι, αρκετό κόσμο. Και μόλις λίγο συνήρθαν, έχουν απομακρυνθεί. Τα μέλη του Συλλόγου επέλεξαν την 4η Φλεβάρη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, για να κόψουν τη βασιλόπιτά τους και να γιορτάσουν όλοι μαζί, καθώς στιγμές χαράς και ευτυχίας είναι ικανές να παλέψουν τον πόνο που μπορεί να νιώθει κάποιος ο οποίος νοσεί. Ναι, είναι πραγματικά διπλή γιορτή για μας, γιατί είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου σήμερα, 4 Φεβρουαρίου. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ και θα ήθελα πραγματικά να περάσουμε όμορφα όλοι μαζί. Είναι κάτι πολύ ωραίο για μας. Βλέπουμε ότι ο κόσμος μας τιμά. Ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε. Θέλετε πάντως να περνάτε έτσι σε οικογενειακό κλίμα? Βεβαίως. Πιο πολύ για να μαζευόμαστε, για να ξέρουμε τι γίνεται ο καθένας στα δικά του, να περνάμε όμορφα, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε, να γελάσουμε. Χρειαζόμαστε τέτοια, γιατί υπάρχει πολύ πόνος. Τι θέλετε να ευχηθείτε για το 2024? Θέλω να ευχηθώ υγεία, αγάπη και πολύ υπομονή, κουράγιο και πρόληψη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και ένα παραπάνω θα ήθελα να πω σε αυτούς όλους που φύγανε και στους αυτούς που έμειναν και είναι survivor, πραγματικοί survivor. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα.
και όσο λιγότεροι καρκινοπαθείς. Το απόγευμα της Κυριακής στη Βασιλόπιτα το όμως έκοψε και ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρινση κατά Πλάκας. Άλλος ένας σύλλογος με μέλη τα οποία νοσούν βαριά και δύσκολα και τα οποία όμως είναι πολύ δραστήρια μέσα στην κοινωνία. Το απόγευμα της Κυριακής, η πρόεδρος του Συλλόγου φρόντισε ως τικοπή της Βασιλόπιτας να είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να βρεθούν και πάλι μεταξύ τους, να μιλήσουν για θέματα που αφορούν πολλά πράγματα, πλην όμως της υγείας τους, καθώς αναζητούν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, αλλά και ξενιασιάς, ώστε να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους. Να συναντηθούμε μετά από αρκετό καιρό μαζί με τους συνασθενείς μας, με τους φίλους μας, με τους γιατρούς μας. Και να πούμε 5 πράγματα που πρέπει μεταξύ μας να μιλάμε για τα πώς και γιατί προχωράει το πρόγραμμα της ασθένειας των φαρμάκων. Πολλά. Θα τα πείτε και σήμερα ή θα τα αφήσετε λίγο? Θα τα αφήσουμε λίγο προς τα έξω, να φύγει λίγο. Τώρα είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, πιο ανάλαφροι μέρα. Κάποια άλλη στιγμή, αλλά προγραμματίζουμε και εκείνα. Οπότε φαντάζομαι ότι η χρονιά θα έχει έτσι αρκετές δράσεις ενημερωτικές. Ναι, ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ημερίδες με γιατρούς, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά καινούργια φάρμακα και χρειαζόμαστε άμεσα και τους συνασθενείς μας να μάθουν, να δούνε και να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος της ΣΕΡΕΣ απαριθμεί 48 μέλη, με την πρόεδρο να εύχεται ο αριθμός αυτός να μην αυξηθεί από ανθρώπους που νοσούν, αλλά από φίλους του Συλλόγου. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να μείνουμε μόνο αυτά, να μην υπάρχουν άλλες συνασθενείς, αλλά να υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια νόσος, η οποία προσβάλλει το κεντρικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Η νόσος αυτή παρουσιάζεται κυρίως σε νέα άτομα ηλικίας 20 έως 40 ετών. Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες. Τα συμπτώματα της ασθένειας διαφέρουν ανάλογα με το μέρος του κεντρικού συστήματος το οποίο επηρεάζεται. Τα συνηθέστερα είναι η μείωση της όρασης στο ένα μάτι, η διπλοπία, το μούδιασμα ή η αδυναμία σε ένα ή περισσότερα άκρα του σώματος και η αστάθεια κατά το βάδισμα. Υπάρχουν σε κάθε άτομο, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι, η σκλήρυση έχει ένα όνομα, αλλά στο κάθε ασθενή είναι σαν το αποτύπωμα του δακτύλου του. Και δεν μπορείς να ξέρεις πώς και τι. Άρα μόνο με εξετάσεις κάθε... Εξετάσεις, αποκλειστικά νευρολόγο, όχι κάποιος άλλος γιατρός, μαγνητική. Και αν γίνεται οπωσδήποτε ηρεμία και χαλάρωση, δεν θέλει άγχος. Όσο άγχος έχουμε, τόσο πιο έντονα είναι τα προβλήματά μας. Υπάρχει συνασθενής που έχει τυφλωθεί για 2-3 λεπτά και ξαναβρήκε το φως του. Και αυτό είναι μία κρίση, μία επαφή με τη σκλήρυση. Υπάρχουν ημιπαρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα που δεν μπορούμε να ξέρουμε στον καθένα πώς θα είναι. Οπότε το 2024 θα είναι μια χρονιά που θέλετε πάρα πολύ κόσμο να έρθει στο πλευρό σας ως φίλους. Φίλους, όχι ασθενείς. Είμαστε αρκετοί, είμαστε όλοι μαζί, τους θέλουμε μια αγκαλιά, αλλά θέλουμε φίλους. Να έρθουν δίπλα μας, να μας ακούσουν, να μας δούνε, να μην μας φοβούνται στην κυριολεξία. Μένουμε στο ίδιο κλίμα με χαμόγελα και ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά. Οι κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος Γεφυρουδίου του Δήμου Ηράκλειας έκοψαν το πρωί της Κυριακής την βασιλόπιτά τους. Ο πρόεδρος της περιοχής, του χωριού, Ηρακλής Τριγούσης, ευχήθηκε σε όλους υγεία, ενώ υπογράμμισε πως ως νέος πρόεδρος θα θέλει να φανεί αντάξιος των προσδοκιών των συγχωριανών του. Ανταλλάσσοντας ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά, οι κάτοικοι του Γεφυρουδίου το πρωί της Κυριακής έκοψαν τη βασιλόπιτά τους για το καλό του χρόνου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, η οποία στεγάζεται στο κτίριο της κοινότητας. Όλοι μαζί έκοψαν τη βασιλόπιτα και ευχήθηκαν καλή και δημιουργική χρονιά για τους κατοίκους και φυσικά για το χωριό τους, που θέλουν πολύ να δούνε να συμβαίνουν πολλά όμορφα πράγματα, που στόχο θα έχουν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των κατοίκων του χωριού. Πρώτα πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε τον αγιασμό εκεί πέρα, μετά ανεβήκαμε στα γραφεία της κοινότητας, αγιάσαμε τους χώρους, μετά ήρθαμε εδώ πέρα κάτω στην αίθουσα, κόψαμε τη βασιλόπιτα. Θέλω να πιστεύω, θα φανώ αντάξιος στους χωριανούς μου και σαν πρόεδρος θα τα καταφέρω. Είναι μεγάλες οι προσδοκίες που έχουν οι κάτοικοι, θέλουν να δουν το χωριό τους να προοδεύει εδώ. Ναι, το χωριό μας ανέκαθεν ήταν ένα χωριό
που είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις και πρέπει να τις αναβαθμίσουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο νέος πρόεδρος του Γεφυρουδίου έχει κάνει ήδη τις πρώτες συζητήσεις με τον Δήμαρχο Ηράκλειας Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη για το πώς θέλει και ποια έργα να γίνουν στο χωριό, ενώ θέλει να έχει στο πλευρό του όλους τους κατοίκους και τους φορείς, ώστε να καταφέρουν το χωριό τους να προοδεύσει και να γίνουν αρκετά έργα. Και με το Πολιτιστικό Σύλλογο και με την Εκκλησία, με όλους τους φορείς, συνεργαζόμαστε, βοηθάμε όσο μπορούμε. Για το νέο έτος. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία, αγάπη και αυτά, τίποτα παραπάνω. Δήμαρχο, τον κύριο Κοτσακιαχίδη, έχετε συζητήσει για κάποια θέματα, προβλήματα τα οποία θεωρείτε ότι είναι πρώτα και πρέπει να... Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα, τα γνωρίζουμε όμως τα προβλήματα και αυτός τα γνωρίζει και εγώ τα γνωρίζω. Για εσάς ποια είναι αυτό, δεν θα λέγατε 2-3. Ναι, έχουμε κάποια προβλήματα έτσι με τους δρόμους, υπάρχουν πολλές τρύπες, θα γίνουν αυτά μου είπε. Λίγο στα φώτα έχουμε κάποια προβλήματα, έχουμε από τον αέρα κάποιες λάμπες, κάποιες κολόνες που έχουν πέσει. Πέσει τελείως και κολόνες. Ναι, έχουν πέσει, είναι 1-2 κολόνες εκεί πίσω από το αμφιθέατρο. Όλα αυτά θα γίνουν στην πορεία. Και αυτοί τώρα μόλις ανέλαβαν. Μια έτσι στοιχειοθεσία. Ναι. Ναι, ναι, θα κάνουμε το πρώτο τοπικό συμβούλιο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Θα βάλουμε τα θέματά μας και ελπίζουμε να υλοποιηθούν. Είστε ανοιχτό σε συζητήσεις και με τους κατοίκους να έρθουν να σας πούν τι τους απασχολεί. Εννοείται. Εγώ από τις 8 στις 10 καθημερινώς βρίσκομαι πάνω στο γραφείο. Όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να έρθει να μου πει το πρόβλημά του. Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Κέντρου Νεότητας στο τοπικό διαμέρισμα Άνου Μητρουσίου, αφού πραγματοποιήθηκε η λαϊκή βραδιά του Συλλόγου με αφορμή την κοπή της Βασιλόπιτας. Ο χορός περιλάμβανε και πολλά εδέσματα στον κόσμο, τα οποία ήταν όλα χειροποίητα από τις κυρίες του Συλλόγου, που έβαλαν πολύ μεράκι και αγάπη για να περάσει ο κόσμος καλά και η βραδιά να μείνει αλυσμόνητη. Τον ετήσιο χορό τους και παράλληλα την κοπή της Βασιλόπιτας τους πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Άνω Μητρουσίου, τα οποία είχαν στο πλευρό τους όχι μόνο τις γυναίκες του χωριού, αλλά και τους άνδρες. Σκοπός όλοι μαζί να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν και να χορέψουν, καθώς η βραδιά πλαισιωνόταν και από ορχήστρα λαϊκής μουσικής, ώστε το γλέντι να κρατήσει αρκετά και να μείνει αξέχαστο στον κόσμο. Σήμερα κάνουμε την καθιερωμένη κοπή Βασιλόπιτας και τον ετήσιο χορό που είναι ο μοναδικός χορός που έχουμε και τιμή εισόδου σε όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Είναι δωρεάν για τον κόσμο, το λέω αυτό γιατί έχουμε την Καθαρά Δευτέρα αργότερα και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα ενημερωθείτε. Πάντως και σήμερα βλέπω ότι οι γυναίκες είναι εδώ, θέλουν να είναι λίγο, θέλουν να είναι κοντά σας. Ναι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι γυναίκες μας στηρίζουν και γενικότερα ο κόσμος του χωριού και όχι μόνο ο κόσμος και οι επιχειρήσεις του χωριού, γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι από μόνες μας, γιατί η καιρή είναι όπως ξέρετε λίγο δύσκολη, οπότε μας βοηθάει και ο κόσμος και οι επιχειρήσεις του χωριού πάρα πολύ. Ο Σύλλογος τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ενεργός και ο σκοπό έχει να διοργανώνει ωραίες βραδιές για τις γυναίκες αλλά και για όλο το χωριό που ως βάση κυρίως έχουν τον πολιτισμό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν διοργανώνονται ομιλίες ή ακόμη και ημερίδες από πλευράς της διοίκησης του Συλλόγου που έχει μεγάλα όνειρα και για το 2024. Είμαστε ένα αρκετά δυναμικό συμβούλιο και βέβαια αυτό οφείλεται και στη συνεργασία και του τοπικού συμβουλίου και του δημοτικού συμβουλίου μπορώ να πω. Σας βοηθάνε και αυτοί όπου... Ναι, όπου χρειάζεται έχουμε την βοήθειά τους, είναι πάντα δίπλα μας. Τι ναι. Θα είναι αυτό το οποίο θα θέλατε πάρα πολύ σύντομα να κάνετε που το έχετε βάλει ως στόχο? Ένας στόχος μας φυσικά είναι... Θα κάνουμε μια ενημέρωση είναι ο επόμενος στόχος μας, που ακόμα την έχουμε στα σκαριά. Φυσικά ο επόμενος στόχος μας είναι Καθαρά Δευτέρα, μετά έχουμε την γιορτή της μητέρας. Αργότερα, ενδεχομένως κάτι να κάνουμε και την εβδομάδα των απόκρεων, θα δούμε τώρα, αυτά είναι στα σκαριά, ναι, είναι στα σκαριά και θα ενημερωθείτε για αυτά. Πάντα φυσικά με τη συνεργασία και του τοπικού συμβουλίου, να το αναφέρω, και του δημοτικού συμβουλίου. Ναι. Τους εύχομαι καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, δύναμη, υπομονή. Στην εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του χωριού, ο οποίος και ευχήθηκε σε όλους τους κατοίκους χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Πολύ όμορφη βραδιά, μπράβο. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθούμε στις γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών του Μητρουσίου καλή δύναμη.
για άλλη μια χρονιά πρωτοπορούν με την κοπή της πίτας, γεμάτο ευχές να είναι όλος ο καινούριος χρόνος και να προσπαθήσουμε όλο μαζί για όσο το δυνατόν καλύτερο για το χωριό μας, για τον τόπο μας γενικότερα. Πρόεδρος, πάντως για συνεργασία μίλησα, για να μπορέσετε να τα καταφέρετε. Έτσι, η θέση μας είναι κοντά στους συλλόγους, ειδικά και στο Σύλλογο Γυναικών, που τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν στο χωριό μας, τα θετικά. Σε ό,τι αφορά το χωριό, αν λέγατε ότι θέλω να βάλω μία-δύο προτεραιότητες, ποιες θα ήταν αυτές, τι αλλαγές θα θέλατε να δείτε? Πολιτιστικά εννοούμε, φαντάζομαι, έτσι. Γενικότερα. Εντάξει, αυτά τα θέματα μας είναι αρκετά. Η καθημερινότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και ύστερα θέλουμε να βάλουμε στόχο τις υποδομές μας και σε πολιτιστικό επίπεδο, πάντα σε συνεργασία και με το Σύλλογο Γυναικών και με τους άλλους φορείς, να καταφέρουμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο για το χωριό μας. Η βραδιά περιελάμβανε και πολλά εδέσματα για τον κόσμο, τα οποία ήταν όλα χειροποίητα από τις κυρίες του Συλλόγου, που έβαλαν πολύ αγάπη και μεράκι για να περάσει ο κόσμος καλά και η βραδιά να μείνει αλυσμόνητη. Βεβαίως, με τα χεράκια μας ετοιμάσαμε τα φαγητά μας και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να τα απολαύσει. Ευχαριστιέστε έτσι αυτή τη μέρα? Φυσικά, εννοείται. Αν δεν το ευχαριστιόμασταν, δεν θα το φτιάχναμε. Θέλετε να περάσετε καλά, είναι μια μέρα που εννοείται, ναι. Τι ευχές θέλετε να δώσετε? Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα και πολλές αλλαγές στον τόπο μας. Τέλει. Περιμένουμε αλλαγές από τους δημάρχους, από τους αντιδημάρχους, από όλοι αυτοί που μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί το χωριό μας έχει μείνει τελευταίο. Τελευταίο. Ο Δήμος θέλει να δουλεύει ένα χρόνο εδώ για να τα ταιριάξει όλα. Μερικώς νεφελώδης θα είναι για αύριο ο ουρανός στις Σέρρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς. Στην Δράμα από 1 έως 17 βαθμούς. Στην Καβάλα η θερμοκρασία από 9 έως 17. Στην Ξάνθη από 2 έως 16 βαθμούς. Στην Κομοτηνή η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη από 9 έως 16. Και στην Οροστιάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.